Είμαι ειλικρινά με ιδιαίτερη χαρά ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανταποκρινόμενη στις αναγκαιότητες των καιρών δηλώνει παρούσα αναπτύσσοντας δράσεις και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Στο ξεκίνημα λοιπόν αυτής της παρουσίας μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι τόσο η Τράπεζα Πειραιώς με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, όσο και η πολιτεία με το καθήλυν αρμόδιο Υπουργείου αυτό, δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τις δικές του προσπάθειες, βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία με τελικό στόχο την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα ειλικρινά να το υπογραμμίσω ιδιαιτέρως. Αυτά συνιστούν βεβαίως και την έμπρακτη αναγνώριση ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της πορείας προς την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. Ουσιαστική, θα έλεγα, παράμετρο επιστροφής της χώρας στον ενάρετο οικονομικό κύκλο. Ο στόχος είναι η επιχειρηματική γεωργία. Η στροφή, κυρίες και κύριοι, στην ανάπτυξη της γεωργίας σε επιχειρηματική βάση είναι πλέον αναγκαιότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν ήδη ιδέες και προτάσεις που φαίνονται πιο όρεμες από κάθε άλλη εποχή. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με νέου τύπου οργανώσεις και ευέλπιστες τεχνικές και η σύνδεση της παραγωγής με τον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή βήμα. Πέρα όμως από τη βούληση της πολιτείας, όπως ήδη εκδηλώθηκε και από τον αρμόδιο υπουργό, αλλά και τη σταθερή υποστήριξη της Τράπεζας για την επιτυχία του σκοπού, απαιτείται και η συνδρομή όλων των υπολείπων εμπλεκομένων. Μπορεί κάλλιστα να υπάρξει επιτυχημένη επιχειρηματικότητα από τους υγιείς και βιώσιμους συνεταιρισμούς. Ανέφερε ο Υπουργός την ΕΒΟΡ. Συνεταιρισμοί οι οποίοι παρουσιάζουν ήδη μια δυναμική δράση και λειτουργούν προς όφελος των μελών τους. Η δημιουργία ομάδων παραγωγών θα ευνοήσει τη συμμετοχή στα σχήματα αυτά και ιδιωτών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου είναι ήδη πολύ επιτυχημένοι και κυρίως κατέχουν καλές θέσεις σε σημαντικές αγορές, στις οποίες παραδοσιακά είναι δύσκολο να αποκτηθεί πρόσβαση για τα αγροτικά μας προϊόντα. Οι έμποροι και οι μεταποιητές με εξαγωγικό προσανατολισμό μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην κατεύθυνση, στην επίτευξη αυτού του στόχου. Όλοι παραπάνω θα πρέπει να λειτουργήσουμε σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, στην οποία το κάθε γρανάζι θα κάνει τη δικιά του δουλειά σωστά. Η αγροτική πίστη. Η αγροτική πίστη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αγροτική πολιτική, αφού η πρώτη αποτελεί ένα από τα βασικά στηρίγματα για την υλοποίηση της δεύτερης. Όπως κάθε επιχειρηματική μονάδα, έτσι και μια αγροτική εκμετάλλευση παρουσιάζει σε τακτική βάση ανάγκη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση κυρίως αφορά στη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας. Στην αγροτική παραγωγή η στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας είναι η κάλυψη των δαπανών παραγωγής. Αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Απαιτείται και επενδυτικός σχεδιασμός. Επενδυτικός σχεδιασμός των εκμεταλλεύσεων. Τα παραπάνω έρχονται τώρα να συνδεθούν και με χρηματοδοτήσεις που αφορούν στη διασφάλιση της απορρόφησης της αγροτικής παραγωγής. Δύο παράμετροι στους οποίους προστίθεται και ένας τρίτος για να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις αγορές. Η Τράπεζα Πειραιώς λοιπόν, για να υποστηρίξει τις προσπάθειες εξυγχρονισμού και ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας, επεξεργάζεται εξειδικευμένα, θα έλεγα, προγράμματα που αποσκοπούν στην κάλυψη συγκεκριμένων χρηματοδοτικών αναγκών. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα παρέχει χρηματοπιστωτικά εργαλεία κατάλληλα για τις ειδικές συνθήκες της κάθε δραστηριότητας στην οποία απευθύνονται, αλλά και κατάλληλη, θα έλεγα, περαιτέρω υποστήριξη και συμβουλευτική. Πρόγραμμα συμβολιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Το πρώτο λοιπόν από τα προγράμματα αυτά, το οποίο ήδη έχουμε εκπονήσει σαν τράπεζα, είναι το πρόγραμμα της συμβολιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόγραμμα χρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής, που ασφαλώς θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ρευστότητας,
αλλά και στο συναλλακτικό εξυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας. Τραπεζικά προσθέτω και το πιστωτικό εξορθολογισμό του συστήματος. Αφορά στη χρηματοδότηση του κόστους παραγωγής των παραγωγών που συνδέονται με συμβόλαιο με τον αγοραστή της αγροτικής τους παραγωγής, όπως είναι οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών, ιδιώτες επιχειρήσεις, μεταποιητές εξαγωγής κλπ. Για πρώτη φορά γίνεται μια τέτοια προσπάθεια ώστε με τη στήριξη και τη συμβολή της τράπεζας, η οποία σχεδίασε και χρηματοδοτεί τη συμβολιακή γεωργία, να υπάρξει άμεση σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με την εμπορία και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στις αγορές της χώρας και του εξωτερικού. Μέσα από αυτές τις συμφωνίες επιτυχάνουμε με αυτό το εργαλείο, με το εργαλείο της συμβολιακής γεωργίας, για πρώτη φορά όλο το παραπάνω κύκλωμα να κινείται συντεταγμένα στη βάση μιας και μόνο σύνθετης και ολοκληρωμένης συμβατικής συμφωνίας προς τον τελικό στόχο που δεν είναι άλλος από την προώθηση όλο και περισσότερης αλλά και ποιοτικότερης αγροτικής παραγωγής στις αγορές. Με όλο και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους εμπλεκόμενους και τελικά για την ίδια την εθνική μας οικονομία. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε ανακοινώσει τις δύο πρώτες μεγάλες συμφωνίες αυτού του προγράμματος, της Εμβολιακής Γεωργίας. Η πρώτη αφορά τους παραγωγούς του βιομηχανικού ροδάκινου στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας, την οποία συνύψαμε με 500 περίπου παραγωγούς ροδακίνων και με την εταιρεία, τη συνεταιριστική εταιρεία Venus. Από τον επόμενο χρόνο φιλοδοξούμε ότι για τη συγκεκριμένη δουλειά του ροδακίνου θα συμπεριλάβουμε και τα επιτραπέζια ροδάκινα, κύριε Υπουργέ, αυξάνοντας τον αριθμό των παραγωγών που θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τις ποσότητες παραγωγής που θα διακινούνται μέσω αυτού του προγράμματος προς το εξωτερικό. Η δεύτερη μεγάλη συμφωνία που έχει επιτευχθεί και έχει ξεκινήσει ήδη η υλοποίησή της αφορά περισσότερους από 1.000 καπνοπαραγωγούς των νομών Καβάλας, Δράμας, Σερών και Πιερίας με την εταιρεία Μυσυριάν ΑΕ. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό μας, μέχρι το τέλος του χρόνου φιλοδοξούμε και υπολογίζουμε ότι θα κλείσουμε περισσότερες από 20 παρόμοιες συμφωνίες. Βασική μας επιδίωξη είναι να γνωρίσουμε το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια της χώρας, σε όλη τη γεωγραφία της χώρας και αυτό προτιθέμεθα να το κάνουμε επιτυχάνοντας γεωγραφική διασπορά και κάλυψη σε πολλά είδη παραγωγής. Τι είναι όμως πρακτικώς το πρόγραμμα της Συμβολιακής Γεωργίας? Όπως ήδη ανέφερα νωρίτερα, πρόκειται για μια φιλόδοξη όντως προσπάθεια που επιχειρεί να κινήσει συντεταγμένα παραγωγούς και επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης αγροτικής παραγωγής με μια κοινή συμφωνία προς την κατεύθυνση βεβαίως του αμοιβαίου ωφέλους. Σε αυτή την αρμονική κίνηση η τράπεζα Πειραιώς παίζει το ρόλο του χρηματοδότη και βεβαίως του κεντρικού συντονιστή. Το πρόγραμμα από τη μια πλευρά στηρίζει την παραγωγική προσπάθεια εξασφαλίζοντας τους έντες παραγωγές την αναγκαία και θα πρόσθετα για τους καιρούς μας τόσο πολύτιμη ρευστότητα την κατάλληλη χρονική στιγμή, ώστε όχι μόνο να συνεχίσουν να παράγουν, αλλά μέσα από έναν καλύτερο προγραμματισμό των απαιτούμενων εισροών τους, να επιτύχουν και καλύτερες τιμές, βεβαίως και βελτίωση των όρων παραγωγής και τελικά να έχουν και καλύτερη ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν τους. Απ' την άλλη, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πρώτη ύλη, να προγραμματίσουν την πληρωμή τους και γενικότερα τις ταμιακές υποχρεώσεις, αλλά και να είναι συνεπείς, ασφαλώς, σε συμφωνίες και ρήτρες για την παράδοση των προϊόντων στις οποίες έχουν προχωρήσει νωρίτερα. Σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και αγορών δημιουργείται μια συναλλακτική κίνηση σε ό,τι αφορά την αλυσίδα των αγροτικών ισρών, αγροτικών εφοδίων, η οποία θα δώσει σημαντική άμεση ρευστότητα λόγω του άμεσου τρόπου πληρωμής όλων των αγροτικών εφοδίων που είναι απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων της κάθε περιοχής. Τα ωφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Συμβολιακής Γεωργίας είναι ασφαλώς πολλά και ουσιαστικά. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά αναενότητα να αναφερθώ σε μερικά από αυτά. Πρώτον, σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και ίδιου παραγωγού και του παραγωγού.
Το πρώτο και κύριο ζητούμενο είναι να εξασφαλίσουμε την παραγωγή αυτή καθεαυτή. Αφού χωρίς την παραγωγή ασφαλώς δεν υπάρχει αντικείμενο δουλειάς. Άρα η στήριξη προς τον παραγωγό είναι το βασικό ζητούμενο και το πρόγραμμα της εμβολιακής γεωργίας ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει. Δημιουργεί τους καλύτερους δυνατούς όρους για μια επιτυχημένη παραγωγή και συγκεκριμένα. Πρώτο, σε μια εποχή που έλλειψη ρευστότητα κάνει εξαιρετικά δύσκολη την κάλυψη των δαπανών παραγωγής, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να καλλιεργήσουν έχοντας εξασφαλίσει νωρίτερα τα χρήματα. Εκ προημίου. Δεύτερον, όλα τα χρήματα για την κάλυψη του κόστους παραγωγής είναι στη διάθεση του παραγωγού ακριβώς την περίοδο που τα χρειάζεται, ώστε να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές τιμές στις αγορές που κάνει, αλλά και διοχετεύονται στην παραγωγική διαδικασία για μια επιτυχημένη αγροτική παραγωγή. Αυτό το αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι στη σημερινή συγκυρία των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα. Τρίτον, ο παραγωγός αγοράζοντας ουσιαστικά τις μετρητές μειώνει το κόστος της παραγωγής του και καθιστά το προϊόν του περαιτέρω ανταγωνιστικό. Τέταρτον, για τον ίδιο τον παραγωγό. Για τη χρηματοδότηση η Τράπεζα Πειραιώς δεν απαιτεί υποθήκη αγροτικής γης ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Αν δεχτώ ερωτήσεις και απλωθεί το θέμα, κυρία Λεπίδου, θα μπορούσα να πω πώς καλύπτεται αυτό το θέμα πιστωτικά, για να μην θεωρηθεί ότι τα χρήματα τα μοιράζουμε έτσι. Πέμπτο. Μπαίνει τέλος στην αβεβαιότητα της πώλησης της παραγωγής. Αφού ο παραγωγός θα ξέρει βάσει της συμφωνίας με την επιχείρηση ότι η παραγωγή του θα απορροφηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Έβδομο. Ο παραγωγός θα γνωρίζει έγκαιρα τουλάχιστον το εύρος της τιμής. Αυτό διασφαλίζεται μέσα από το συμφωνητικό. Και όγδο, λόγω των συμφωνητικών μεταξύ παραγωγών και επιχείρησης, οι παραγωγοί θα δουν το τελικό όφελος για όλους και θα ενισχυθεί το κίνητρό τους για υψηλής ποιότητας παραγωγή. Εγώ λέω θα κλείσουν και ισολογισμό. Θα δουν την παραγωγή τους, τα κόστη τους από την έναρξη της φυτείας του προϊόντος ως τη συλλογή και την πώληση και θα κάνουν λογαριασμό αν δεν κλείσουν ισολογισμό. Αυτά σε επίπεδο παραγωγών, σε επίπεδο επιχείρησης, η οποία απορροφά την παραγόμενη ποσότητα. Εξασφαλίζουμε και διευρύνουμε για να βελτιώσουμε τη διάθεση του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος και ιδιότερα τις εξαγωγές. Αυτό είναι δεδομένο. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της εμβολιακής γεωργίας, οι επιχειρήσεις αποκτούν πλεονεκτήματα που τις βοηθούν να επιτελέσουν το ρόλο τους αυτό ακόμα καλύτερα. Και συγκεκριμένα και γιατί. Εξασφαλίζουν εκ προημίου την αναγκαία ρευστότητα για να εξακολουθήσουν να απορροφούν καλής ποιότητας πρώτη ύλη, ώστε να συνεχίσουν ή και να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, έχοντας ταυτόχρονα προγραμματίσει με ακρίβεια την πληρωμή της παραγωγής που χρειάζονται. Αυτό το διασφαλίζει η τριμερή συμφωνία που έχουν συνάψει οι ίδιοι με τους παραγωγούς και με την τράπεζα. Δεύτερον, εξαιτίας αυτού ακριβώς του αξιόπιστου προγραμματισμού, απελευθερώνεται τυχόν δική τους ρευστότητα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε άλλες τους ανάγκες. Και τρίτον, υποβοηθείται η δυνατότητά τους για καλύτερο, γενικότερο ταμιακό προγραμματισμό και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Σε επίπεδο αγοράς, εφοδίων και γενικότερα ιστρών επί της παραγωγής. Σε κάθε γεωγραφική παραγωγή, όπως προανέφερα, που θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, δημιουργείται με ευθύνη της τράπεζας ένα μεγάλο, ένα ευρύ δίκτυο με συσκευές υποδοχής, τα λεγόμενα POS, στις οποίες συσκευές μπορούν οι αγρότες να χρησιμοποιούν την κάρτα της εμβολιακής γεωργίας, μια κάρτα ειδικού σκοπού, η οποία είναι κάρτα που εσωματώνει το ποσό που αρμοδίως έχει εγκριθεί για κάθε παραγωγό επί τη βάση του κόστους που έχει εκτιμηθεί με συμφωνημένους όρους μαζί τους. Δηλαδή η κάρτα είναι μετρητής. Η κάρτα του κάθε αγρότη έχει εσωματώνει τη συμφωνημένη αξία του κόστους παραγωγής. Οι συσκευές αυτές λοιπόν θα τοποθετηθούν σε πολλά καταστήματα πώλησης αγροτικών εφοδίων και σε πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, ώστε οι αγρότες που είναι εφοδιασμένοι με τη συγκεκριμένη κάρτα να μπορούν να συναλλάσσονται, καλύπτοντας τις ανάγκες τους και έχοντας στη διάθεσή τους πολλές τέτοιες επιλογές. Δεύτερο, με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί αλλά και θα εξορθολογιστεί όλο το συναλλακτικό κύκλωμα της αγοράς των αγροτικών εφοδίων σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο. Τρίτο, τα συγκεκριμένα κόστη θα πληρώνονται άμεσα επί της ουσίας μετρητής με αποτέλεσμα την τόνωση της ρευστότητας σε τοπικό επίπεδο.
Θεωρούμε ότι με το παραπάνω πρόγραμμα της Υπουργικής Γεωργίας η Τράπεζα παρεβαίνει, κυρίες και κύριοι, στα της αγροτικής οικονομίας σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και όντως προσπαθεί να δώσει μια διέξοδο. Με τη σταδιακή εξάπλωση και εφαρμογή του προγράμματος θα υπάρξει μια συνεχώς αυξανόμενη ανάσα ρευστότητας, η οποία θα προέρχεται όλο και λιγότερο από το δανεισμό και όλο και περισσότερο από την αξία των παραγόμενων προϊόντων και την υψηλή τους ποιότητα, καθώς και από την ευκολότερη και με καλύτερους όρους διάθεσή της και η οποία θα διοχετεύεται σε όλη την τοπική τους αγορά. Τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος θα κεφαλαιοποιηθούν πρώτα και κύρια από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, αφού ουσιαστικά σε αυτές απευθύνονται. Στόχοι, όπως η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες τους, η αναζωογόνηση του πληθυσμού της Υπαίθρου με την ένταξη στην πρωτογενή δραστηριότητα όλο και περισσότερων νέων και δημιουργικών ανθρώπων, αλλά και η παραγωγή νέων και δυναμικών καλλιεργειών με υψηλή ζήτηση τόσο στις εγχώριες αγορές όσο και σε αυτές του εξωτερικού, μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξή τους με προγράμματα και δράσεις όπως αυτό που ανέφερα της Συμβολιακής Γεωργίας και κοινών προσφυγών. Μια μικρή εκτίμηση για την τοποθέτηση κεφαλαίων σε αυτό το πρόγραμμα από την Τράπεζα. Χωρίς καμιά διάθεση να σας κουράσω με παράθεση στοιχείων και αριθμούς, θα αναφέρω μόνο ένα-δύο ενδεικτικά μεγέθη. Στη φιλοσοφία της παρουσίασης που προηγήθηκε και με βάση το σχεδιασμό της Τράπεζας, ανέφερα ότι εκτιμούμε ότι ως το τέλος του 2013 θα έχουμε ολοκληρώσει περίπου 25 με 30 τέτοια προγράμματα σε διαφορετικά προϊόντα και με γεωγραφική διασπορά σε όλη την επικράτεια. Η βασική φιλοσοφία και οι παράμετροι θα είναι οι ίδιες, αν και θα υπάρχουν επιμέρους παραλλαγές που επιβάλλονται κυρίως από τις ιδιαιτερότητες των παραγόμενων προϊόντων, θα έλεγα μερικές φορές και από τον κλάδο των ίδιων. Μόνο για την τρέχουσα χρονιά και λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεκινήσαμε στα μισά του χρόνου, πρόκειται, εκτιμούμε πως οι τοποθετήσεις μας σε χρηματοδοτήσεις προς τους παραγωγούς για το εξάμεινο που μένει θα ξεπεράσουν τα 70 εκατομμύρια. Σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις θα είναι περισσότερα από 100 εκατομμύρια. Ενώ σε βάθος τριετίας θεωρούμε ότι θα έχουμε φτάσει σε πολλαπλάσια μεγέθη, μεγιστοποιώντας τα ωφέλη για όλο και περισσότερες αγροτικές παραγωγές και σε όλο και περισσότερες αγροτικές περιοχές. Κλείνοντας, θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ όλους σας θερμά για την παρουσία στη σημερινή εκδήλωση, το μεγάλο σας ενδιαφέρον, καταθέτοντας από την πλευρά μου την απόλυτη πεποίθηση για την επιτυχία του προγράμματος που σας ανέφερα και που δεν συνίσταται σε τίποτα άλλο παρά μόνο στη συνεισφορά του στην ανάκαμψη του πρωτογενούς τομέα και στη συμβολή του στην εθνική μας προσπάθεια να ανατάξουμε και να αναπτύξουμε την εθνική μας οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ.